Καλή σας μέρα από το ιστορικό Μάλιμε. Βρισκόμαστε εδώ παρέα με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Πλατανιά, τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην περιοχή παρέα με την ομάδα των βετεράνων. Εδώ λοιπόν είναι η παρέα των βετεράνων, των ανθρώπων που πολέμησαν στη μάχη της Κρήτης για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά τότε με κίνδυνο της ζωής τους και πολλοί από την παρέα εκείνη των συμμαχικών δυνάμεων έμειναν εδώ και βρίσκονται στο συμμαχικό κημητήριο της Ήλιας. We appreciate all the care, thought, love and attention that people of Malmö and the remainder of people in Crete have given to us then and even today. It's very much the same. And this is one main reason why we come back year after year. Θέλει να πει ο Τζακ πως το θυμάται από το πόλεμο τους ανθρώπους στο Μάλεμε που ήταν τη φιλοξενία τους, το αγάπη τους που τους εκτιμήσανε τόσο πολύ και γι' αυτό το λόγο έρχεται εδώ κάθε χρόνο από τότε. Είναι σήμερα πόσο χρόνο είπαμε? 97 χρονών. Να πούμε πάλι το ονοματεπώνυμό του. Ναι. Πώς ονομάζεται? Jack Baker. Μάλιστα. Με το καλό να έρθει και του χρόνου. See you next year, Jack. Tell them, see you next year. Yeah, see you next year, happily. Να πάμε τώρα και παραδίπλα στην κυρία. Να μας πείτε δύο λόγια και για τη δική σας την παρουσία. Η κυρία, πώς ονομάζεται? What's your name? Tell your name. My name is Maureen Moss. Μάλιστα. Συνοδεύετε τώρα τους βετεράνους εσείς, έτσι δεν είναι? Είναι η πρόεδρος σύλλογο. Του σύλλογου, ναι. Των βετεράνων. Ναι. Μάλιστα. Και έρχεται κάθε χρόνο μαζί τους, έτσι κάθε δεν είναι? Κάθε χρόνο. Ωραία. Και πάμε δίπλα λοιπόν στον βετεράνο, τον κύριο. What's your name? Tell me your name. My name is Jim Miller. And I'm 93. Να μας πει μια μικρή ιστορία, σύντομη. I was not at Malmö, I was at Akrotiri, near Profitilias, which is now very much changed to when it was then, because it's now a tourist place because of the Venizelos graves. But the people there, when we first got there, were so kind and so nice to us. They adopted us as a family, almost. There were only 11 of us. And on the day when all the battle started, we had gliders come down. And as we had 11 men, each man had a rifle and 10 bullets. And that's all we had. But luckily, the ground at Profitilias then was very rocky, and the two gliders that came down fairly near, about 150 yards from where we were, they had hit rocks and they had been damaged, and so had the people, the Germans inside. So it was not too bad to shoot them. Να έχουμε τώρα τη μετάφραση. Ναι. Okay, I'm going to do the translation. Jim Morris. No. What's your name? Jim Miller. Ο κύριος Μίλλερ, ο Jim Miller, είναι 93 χρονών και ήταν στο Ακροτήρι, στο προφήτη Ηλία. Σήμερα δεν είναι το ίδιο προφήτη Ηλία που του θυμάται ο κύριος. Τότε ήταν 11 άντρες, Ιγγλέζους, και έκανε καθένας από ένα τσουφέκι και 10 βλήματα. Και ήρθε ένα αεροπλάνο γερμανό και έπεσε κάτω εκεί που ήταν, στο προφήτη Ηλία, και λέει ήταν τραυματίες, αλλά αυτοί ήταν, λέει, πιο εύκολο να τους σκοτώσουμε. Αυτό είπε. Στην παρέα μας λοιπόν έχουμε κι άλλον έναν βετεράνο, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Είναι ο κύριος. I served out in the bay on HMS Warspite. HMS? Warspite.
Τι έχει να μας πει. Ο Κύριος, what's your name, Charles? Bright. Charles Bright, 92 χρονών. Και ήταν στο ένα καράβι έξω εδώ στη θάλασσα, HMS Wars Sprite. Spite. Yeah, Wars Sprite. Uber dive bomb. Του βομβαρδίσανε. Πόσα χρόνια έρχεται τώρα εδώ στην Κρήτη? How many years have you been coming back to Crete? 9. 9 χρόνια έρχεται αυτός. 9 χρόνια. Οι άλλοι είναι πιο πολλά. Έχουμε κι άλλους βετεράνους στην παρέα, έτσι δεν είναι, αλλά πού βρίσκονται τώρα? Άλλος έχει πάει βόλτα, δεν ξέρω. Αλλά έχει μείνει μόνο 4. Έχουν μείνει μόνο 4 από τους παλιούς, έτσι. Από τους originals. Α, έτσι λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, να έχουν την υγεία τους και θα τους περιμένουμε πάντα. He wants to, you to live a nice happy life in health and come back next year. Thank you very much. We'll try our best. God willing. Ο Θεός βοηθός θα έρθουν. Does anyone want to give a wish or anything for Malimi? It's such a beautiful place to keep coming back. The people are so friendly, aren't they? How could we not come back every year? Mm-hmm. This is our second home. Yeah. Our second home. The family. Yeah. The family, yes. Λέει πως η Μάλεμη είναι το δεύτερο του σπίτι, έρχονται κάθε χρόνο γιατί αγαπάνε τον κόσμο και οι Μάλεμιανοί τους αγαπάνε και νιώθουν σαν μία οικογένεια. Πολύ ωραία λοιπόν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή και χαρά μας που σήμερα κοντά μας έχουμε ανθρώπους που είναι ήρωες. Έχουμε ανθρώπους που πολεμήσανε για ένα ιδανικό, για την ελευθερία. Τους ευχαριστούμε πολύ που κάθε χρόνο μας επισκέπτονται, που κάθε χρόνο μας θυμίζουν πόσο μεγάλο ιδανικό είναι η ελευθερία και ότι κάποιος πρέπει να δίνει και τη ζωή του ακόμα για να την κατέχει. Μπορεί να μας πει τι όπλο είχε τότε? Ανήκε λοιπόν στο στρατό. What did I have? Yeah, just a gun. Just a rifle, only because I'd been on guard the previous night. But normally the RAF personnel don't carry their own rifle at all. So I was the only one that had the fortune of having any firearms. Okay. Ο Jack ήταν στο αεροπορία, στο 30 τάγμα. Και το προηγούμενο βράδυ ήταν φύλακας και έχει ένα τουφέκι με σφαίρες. Αλλιώς δεν έχει όπλα. Ωραία λοιπόν. Εδώ λοιπόν με την παρέα των βετεράνων φίλων μας, των Άγγλων βετεράνων που πολέμησαν για τη μάχη της Κρήτης. Ο κύριος εδώ, σε τι όπλο ήταν? Tell them the name of your name and your squadron. I'm Jim Miller. I'm from my regiment was the 304 battery of the 27th Searchlight Regiment, the London Electrical Engineers Royal Artillery. And that is the full title of our mob. Τη μετάφραση θέλουμε. Okay. Ο κύριος είναι Ιγγλέζος στρατιώτης από το Ανθρακισμένο. Τέτρο ανθρακισμένα. Ναι. Ήταν ηλεκτρονικός μηχανικός και ήταν από το Λονδίνο και ήταν στο ακροτήρι. Και όταν φτάσανε στο ακροτήρι, έθνε το στρατό, το πεζό, και δεν έθνε το όπλα. Να πάμε λοιπόν. Χωρίς όπλα. Και στον τελευταίο φίλο μας εδώ, τον κύριο. Στη θάλασσα. Ναυτικός λοιπόν. What was your job and where were you from? Your squadron. AA gun. Raw Navy AA gun. AA gun, okay. Ακάκα. Τι είπε? Ο Charles
ήταν στο ναυτικό, το εγγλέζικο ναυτικό και ήταν με τα, πώς το λένε, τα... Πυροβολητής. Πυροβολητής, Άγκα. Έτσι λοιπόν. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά πέρα, what did you have that gun on the top that goes round one of them? No, outside, just firing up. Αυτό που κάνει έτσι στο αεροπλάνο. Αντεροπορικά. Ακούσαμε πολύ ωραίες ιστορίες από τους φίλους βετεράνους και θα κλείσουμε τώρα μαζί με δύο λόγια ακόμα που θα μας πει η μεταφράστρια, η οποία είναι η Μαργαρίτα Γιαννικάκη, παντρεμένη με Μαλενιανό. Και ζει πόσα χρόνια εδώ? 42, άντως μείνει από Κύριο. 42 χρόνια λοιπόν εδώ στα Χανιά, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γιαννικάκη, πέστε μας λοιπόν, εδώ ο ηλικιωμένος άνθρωπος, ο φίλος μας, ο παλέμαχος, ο βετεράνος αγωνιστής, πού υπηρετούσε? Ο Τζάκ ήταν εδώ στο Μάλμε και είναι από το αεροπορία. Αγγλική αεροπορία. Βασιλική αεροπορία. Αγγλική λοιπόν βασιλική αεροπορία. Το 30 τάγμα. Το 30 τάγμα. Ωραία. Και πάμε και δίπλα στον κύριο. Ο Τζιμ Μίλλερ. Ναι, ο Τζιμ Μίλλερ, 93 χρόνο σήμερα. Ναι. Ναι, υπηρετούσε πού? Ήταν στο ακροτήρι. Στο ακροτήρι. Και ήταν από το Searchlight Regiment. Ναι. Αυτό είναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν ήταν... Στρατός είναι, τι είναι? Το αυτό με το βαρύ όπλα. Τετρακισμένα. Τετρακισμένα. Ωραία, και πάμε και δίπλα στον κύριο. Ο το κύριος από εκεί, ο Charles, είναι 92 χρονών. Μάλιστα. Ήταν στο ναυτικό, στο βασιλικό ναυτικό. Στο ένα καράβι που λέγεται Warspite. Ωραία. Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλό ταξίδι να έχετε και με το καλό να σας δούμε ξανά το χρόνο. He said thank you very much. You have a good journey home and we're waiting for you all to come back next year. All. Να είστε καλά, γεια σας. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, στο ύψομα 107 όπως έχει χαρακτηριστεί, έξω από το εξοκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κρατήθηκε η αεράμινα. Κύριε Αντιδήμαρχε, τι έχετε να μας πείτε? Σε αυτό εδώ το σημείο, στο ύψομα 107, ήταν οι υπερασπιστές του αεροδρομίου, που την μέρα που πέφτανε οι αλευκοτιστές, με τα πολυβόλα τους φέρανε μεγάλα πλήγματα στους Γερμανούς. Τη δεύτερη μέρα όμως έγινε η κατάληψη του σημείου αυτού από τους Γερμανούς και έτσι στέλνοντας συνέχεια οι Γερμανοί εδώ πέρα ενισχύσεις κατάφεραν να πάρουν το ύψομα και σιγά σιγά να πέσει όλο το νησί αφού οι κάτοικοι πλέον δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Είστε κάτοικος εδώ στη Βλαχερονίτισσα. Λοιπόν και βρισκόμαστε τώρα στο ιστορικό ύψομα 107. Πολύ δίπλα ακριβώς από ένα κτίριο, ένα μνημείο, έτσι. Ένα μνημείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παγκοσμίου Πολέμου, χτισμένο από εχμαλώτους Έλληνες και το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για ενίδη, ήταν γραφείο του διοικητή της πυροβολαχίας και από εδώ παρακολουθούσε όλες τις επιχειρήσεις που γινόταν μεταξύ των δύο στρατών, πολέμων. Εδώ λοιπόν κατεβαίνουμε τα σκαλάκια για το κτίριο. Αυτό το κτίριο το οποίο είναι σε εγκατάλειψη βέβαια και όπως μας είπε ο κύριος Σταφυλαράκης έχει χρησιμοποιηθεί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Γερμανούς ως γραφείο του στρατηγού Μίλλερ. Του στρατιωτικού διοικητού, όπως τότε ήταν ο Μίλλερ, τον λέγανε, έτσι τον λέγουμε. Βλέπουμε μια εγκατάλειψη όμως. Αλλά... Πώς θα το συντηρήσεις αυτό? Ο στρατός καμιά φορά έρχεται, δεν κάνει τίποτα. Εδώ είναι ο εσωτερικός χώρος του κτηρίου. Του κτηρίου το οποίο έμενε ο στρατιωτικός διοικητής των Γερμανών, ο κύριος Μίλλερ. Και στο διπλανό δωμάτιο εδώ υπήρχαν τα μηχανήματα του ραντάρ, είποτε. Εκείνης της εποχής. Ό,τι να ήταν, ναι. Η περιοχή του Μάλεμε, όπως φαίνεται από το ύψομα 107, με το ιστορικό αεροδρόμιο.